Η Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια συμβολική αφορμή να αντικρίσουμε κατάματα ένα διαχρονικό πρόβλημα. Να αντιληφθούμε ότι αυτό συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και να τις σπάσουμε μαζί με τη σιωπή που το τυλίγει. Γιατί το τραύμα κάθε γυναίκας είναι το τραύμα κάθε κοινωνίας, κάθε χώρας. Με το κίνημα MeToo, πολλές γυναίκες βρήκαν το θάρρος να βγουν μπροστά και να καταγγείλουν τους θύτες τους. Αρκετές, ωστόσο, ακόμα διστάζουν. Τις καλούμε να βρουν και αυτές το κουράγιο, να απευθυνθούν στις αρχές, να μην σκύβουν το κεφάλι, υπομένοντας βίαιες πράξεις και συμπεριφορές. Θα έχουν τη στήριξή μας, όπως και ολόκληρης πλέον της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αρκούν όμως τα ευχολόγια. Απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πολιτεία. Και τις αναλαμβάνουμε με θάρρος. Ενεργοποίησαμε ήδη εδώ και 2 χρόνια 73 ειδικές υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας. Πολυάριθμοι αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν ειδικά για την ορθή διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Ενώ σήμερα εγκαινιάζουμε 1 από τα 6 πιλωτικά τμήματα διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στον Άλυμο. Διασφαλίζουμε σε συνεχή και σε 24-ωρη βάση πρόσβαση των θυμάτων στην Εθνική Εμβέλεια Γραμμή ΣΟΣ 15900, προκειμένου να ζητούν βοήθεια και να έχουν άμεση πληροφόρηση και οδηγίες αντίδρασης. Λειτουργούμε 43 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου γυναίκες που δοκιμάζονται βρίσκουν κοινωνική, ψυχολογική αλλά και νομική υποστήριξη. Και 19 ξενώνες φιλοξενίας γίνονται τα ασφαλή καταφύγιά τους. Χάρη σε ειδικά προγράμματα του ΑΕΔ, οι κακοποιημένες γυναίκες βρίσκουν και εργασιακή στήριξη. Τέλος, εξοπλίζουμε τη δικαιοσύνη με το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο, ώστε να τιμωρεί τους θύτες και να δικαιώνει τα θύματα. Ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει πια αυτεπάγγελτη δίωξη και αυστηρότερες ποινές για το έγκλημα. Και είμαστε στην αρχή. Θα επιμείνουμε. Θα ενθαρρύνουμε. Θα δρούμε. Γιατί όσο κινδυνεύει η γυναίκα, θα κινδυνεύει η δημοκρατία και ο πολιτισμός μας.